Είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι μπαίνουμε σε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Το σταμάτημα των νερών στο Nord Stream, προσωρινό ή μόνιμο, και το ψηλό volatility που υπάρχει στις τιμές του φυσικού αερίου δημιουργούν μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τις οικονομίες και για τους καταναλωτές στην Ευρώπη. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες από τις κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης, να πάρουν μέτρα για να εξασφαλιστούν επιπλέον ποσότητες για τον χειμώνα που έρχεται. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες επίσης και υπάρχει μεγάλη συζήτηση, και αυτό είναι και ένα αντικείμενο και της σημερινής συζήτησης, όπως προείπε και η Γενική Γραμματέας, η κυρία Δούκου, στις Βρυξέλλες σήμερα. Πρώτη φορά για να υπάρξει παρέμβαση ίσως στις αγορές και ίσως να μπουν κάποια πλαφόν στην κίνηση των ενεργειακών αγορών. Θέματα πολύ σοβαρά, θέματα τα οποία είναι ταμπού για την Ευρώπη και στο παρελθόν δεν θα ήταν καν θέμα οποιασδήποτε σκέψης και συζήτησης. Κρίνονται όμως πλέον αναγκαία. Έχουμε μπει σε μια εποχή που είναι πολύ πολύ διαφορετική, πολύ κρίσιμη και πάρα πολύ δύσκολη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, από την άλλη μεριά, ομολογούμε ότι υπάρχουν και κάποια θετικά νέα. Οι αποθήκες στην Ευρώπη γέμισαν πολύ γρηγορότερα από ό,τι αναμένεται. Σε αυτό βέβαια βοήθησε μια συγκυρία ότι υπήρξε πλεόνασμα φυσικού αερίου λόγω πτώσης της ζήτησης στην Ασία. Η Ασία είναι πάντα πιο ευέλικτη, μπαίνει πολύ πιο γρήγορα στο λιγνίτι, μπαίνει πολύ πιο γρήγορα στα πετρέλαια, σε καύσιμα που ενδεχομένως δημιουργούν επίσης πολύ μεγάλη μόλυνση. Άρα εξ αυτού προήλθε υπάρχει ένα πλεόνασμα αυτή τη στιγμή υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο το καρπόθηκε η Ευρώπη και γέμισε τις αποθήκες της. Παρ' όλα αυτά, τα ερωτήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα για τον επόμενο χειμώνα. Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν ροές ρώσικου αερίου στην Ευρώπη, από τον καιρό, εάν θα έχουμε ένα βαρύ ή υπιότερο χειμώνα, αν το αμερικάνικο LNG θα είναι διαθέσιμο, εάν με όλες του τις πηγές και τις δυνατότητες τους επόμενους μήνες. Υψηλές τιμές φυσικά, όλα αυτά δημιουργούν ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον, στο οποίο οι εμπορικές εταιρείες πρέπει να λειτουργήσουν, πρέπει να μείνουν βιώσιμες και πρέπει να εξασφαλίσουν ποσότητες. Αυτή είναι και η αποστολή της ΔΕΠΑ, η οποία μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες έχει κάνει σημαντικά βήματα στην εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών προμήθειας για τον επόμενο χειμώνα. Έχει δουλέψει σε σενάρια για να εξασφαλίσει την ομαλή προμήθεια φυσικού αερίου στη χώρα, ακόμα και σε περιπτώσεις που θα υπάρχει ολική διακοπή. Και παράλληλα, βέβαια, δουλεύουμε στην αποθήκευση αερίου αυτή τη στιγμή στη Βουλγαρία και στην Ιταλία. Και εδώ θέλω να πω ότι στην αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων η διακρατική συνεργασία είναι καθοριστική σημασίας και η συνεργασία αυτή τη στιγμή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Η Βουλγαρία παίρνει LNG από την Ελλάδα, εμείς αποθηκεύουμε αέριο στη Βουλγαρία. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, είναι καθοριστική σημασίας οπωσδήποτε για την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πιο καλύτερη θέση σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, γιατί προμηθεύεται ρωσικό αέριο από τον Turk Stream, που προς το παρόν δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι η Ελλάδα έχει τη Ρεβιθούσα, που μπορεί να απορροφήσει πολύ μεγάλες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου. Υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο σήμερα από την Ελλάδα πηγαίνει κυρίως στη Βουλγαρία, αλλά ποσότητες φτάνουν μέχρι και στην Αυστρία. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι η στήριξη αποδεικνύεται ότι οι κρίσιμες υποδομές είναι καθοριστική σημασίας. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουμε δύο ζώνες. Έχουμε μία premium ζώνη και μία discount ζώνη. Η premium ζώνη είναι στις χώρες που δεν έχει access σε υγροποιημένο φυσικό αέριο, που είναι η Γερμανία και οι χώρες κεντρικής Ευρώπης, ενώ υπάρχουν οι χώρες που έχουν πρόσβαση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, όπως είναι η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιβηρική Χερσόνησος και η Ελλάδα, που υπάρχει
πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου και λειτουργούμε σε μεγάλο discount στις τιμές της Ευρώπης. Και αυτό δείχνει ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα το να έχεις κρίσιμες υποδομές. Άρα λοιπόν έχει σημασία που έχουμε το τέρμιναλ στη Ρεβιθούσα. Έχει μεγάλη σημασία το ότι προωθούμε το FSRU της Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα είναι επίσης μετά από ένα χρόνο πάνω κάτω έτοιμο, θα μας πει ο κύριος Υπνέος τα περισσότερα και τα νεότερα. Έχει σημασία το ότι κάναμε τον IGB, ο οποίος πολύ σύντομα, 1η Οκτώβρη, θα ξεκινήσει εμπορική λειτουργία, όπως θα μας πει εδώ η αγαπητή συνάδελφος η Θεοδώρα, και θα δώσει μια μεγάλη δυναμικότητα, μια μεγάλη καινούργια δυναμικότητα για να μεταφέρεται αέριο από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία και προς τις άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Νομίζω ότι λοιπόν είναι καθοριστική σημασίας όλοι μαζί, και μέσα σε αυτό βέβαια και η ΔΕΠΑ παίζει ένα καθοριστικό ρόλο, να χτίζουμε ένα δίκτυο ασφάλειας, ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή, το οποίο θα μας δώσει ασφάλεια εφοδιασμού, αλλά και χαμηλότερες τιμές στην ενέργεια. Σας ευχαριστώ πολύ.